Είναι σαν να δίνουμε θεραπεία για τον καρκίνο με μία ασπιρίνη. Για τους συνταξιούχους είναι δώρο άδωρο. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Φρένο στο δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με σειρά οικονομικών μέτρων και φοροελαφρύνσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά και το επιχειρήν που γονατίζουν από την έκρηξη της ακρίβειας και της αστάθειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και παράγοντες της αγοράς, αποτιμώντας στην Κρήτη TV τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, μιλούν για ημίμετρα, χαρτογράφητα ύδατα, ασάφειες και εν τέλει για παροχές που δεν πρόκειται να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία των νοικοκυριών εν όψη του δύσκολου χειμώνα. Μιλάμε για ένα δύσκολο χειμώνα, ο οποίος χειμώνας, το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, πώς θα βγει. Εξήγηλε για μια αύξηση στο κατώτατο μισθό που ανεβαίνει στα 7,51 την 1η Μαΐου του 2023 και μέχρι τότε. Γι' αυτό την ερχόμενη Πέμπτη συνεδριάζει η Ολομέλεια της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος με πρόταση να απαντήσουμε με απεργιακές συνειδητοποιήσεις. Η αύξηση των συντάξεων συγκαταλέγεται στα θετικά των εξαγγελιών Μητσοτάκη, όμως με χαρτί και μολύβι, λένε οι συνταξιούχοι, αποδεικνύεται ότι λίγοι θα είναι κερδισμένοι εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά τα μέτρα, έτσι, γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες του συνταξιούχου για τα φάρμακα, για τη διαβίωσή του. Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τονίζει ο εμπορικός κόσμος της Κρήτης, δεν έχει τύχει της κατάλληλης κυβερνητικής στήριξης, με τους ανθρώπους του επιχειρήν να αναμένουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Δεν ξέρω ουσιαστικά τι σημαίνει ότι θα απαλλαγούμε από το φόρο του επιδευματία. Όλα αυτά για μας ακόμα είναι ασαφή, για μας είναι χαρτογράφητα. Είναι πολιτικές επιδοματικού χαρακτήρα και πρέπει, αν θέλουμε να δώσουμε λύσεις στην ρευστότητα της κοινωνίας και της οικονομίας, να ληφθούν μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα. Αν το επόμενο διάστημα δεν ληφθούν μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης, δυστυχώς πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες, θα είναι στη δυσάρεστη θέση να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Την ίδια ώρα, σαρωτικό παραμένει το κύμα ακρίβειας, με το καλάθι της νοικοκυράς να παίρνει φωτιά κάθε μέρα και περισσότερο. Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, με την ενέργεια στα ύψη, με τον πληθωρισμό στα ύψη, και όλα αυτά μας κάνουν να λέμε να ξαναβγούμε πάλι στους δρόμους. Τις διψήφιες αυξήσεις που καταγράφηκαν από την Ελστά τον Αύγουστο διαδέχονται νέες ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών το Σεπτέμβριο, δημιουργώντας ένα ασφικτικό κλίμα σε κάθε νοικοκυριό. Και όλα αυτά ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αυξηθούν και πάλι οι τιμές σε 35 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Με απλά λόγια, το ράλι των τιμών της ενέργειας πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκτροχιάζοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πού είναι οι λαφρύσεις ως προς τα νοικοκυριά, στα είδη πρώτης ανάγκης, με τις ανατιμήσεις, που είναι στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και παρότι ο τζίρος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του χρόνου συγκριτικά με πέρυσι και στην Κρήτη, κάτι που αποδίδεται στις εξαιρετικές επιδόσεις του τουρισμού, εν τούτη σημαντική είναι πλέον η στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που είναι φθηνότερα.